28η αγωνιστική στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Η τοπική ομάδα υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ ακούγεται από τα μεγάφωνα τραγούδι για την Παναχαϊκή. Ακούγαμε νωρίτερα πάρα πολλά λαϊκά τραγούδια αρκετή ώρα. Μια πρακτική της Παναχαϊκής. Πάση περιπτώσει, ας μην τη σχολιάσουμε, καθώς νωρίτερα πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό όλο το σκηνικό. Επί 45 λεπτά ακούγονται λαϊκά τραγούδια στη διαπασόν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Για να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι επανεμφανίζεται μετά από 5 μήνες αγωνιστικής απραξίας λόγω της τιμωρίας του από τον Ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού, ο Μιχάλης Κασάπης στην 11η της ΑΕΚ. Με το νούμερο 17, μετά από απουσία 24 αγωνιστικών, σήμερα ο Παθιακάκης έχει βάλει τον Κασάπη αριστερό μπακ. Και σίγουρα έχει ενδιαφέρον η ψυχολογία αλλά και στη συνέχεια η απόδοση του παίκτη της ΑΕΚ σήμερα στον αγώνα με την Παναχαϊκή. Ο αγώνας ξεκίνησε, κοινά η πρώτη επαφή του Μιχάλη Κασάπη με την μπάλα Πέτκοφ. Κασάπης για τον Ζήκο. Ο Παθιακάκης που επέλεξε τον Μαλαδένη σήμερα για την 11η, αφήνοντας τον Κωνσταντινίδη εκτός βασικής ομάδας στον πάγκο. Ο Μαλαδένης με τα 2 γκολ πέτυχε στον αγώνα με τη Σκόντα Ξάνθη και μάλιστα το ένα πάρα πολύ ωραίο με τα κουνάκι, έδειξε ότι μπορεί σε αυτόν να βασίζει το Παθιακάκης και αυτό έπραξε ο προπονητής ΣΑΕΚ. Η Παναχαϊκή με 30 βαθμούς στη 12η θέση προσπαθεί να μην μπει στην περιπέτεια των μπαράζ, αλλά με το πρόγραμμα που έχει στη συνέχεια είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ ακολουθεί αυτός με το ΠΑΟ και στη συνέχεια με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ από την πλευρά της με 47 βαθμούς στη 4η θέση πίσω από τον Όφη θέλει να κυνηγήσει την 3η θέση στο πρωτάθλημα. Από τον Κοπερτίνο δεν μπόρεσε ο Κωστένογλου. Το σφύριγμα από τον διαιτητή της συνάντησης τον Παναγιώτη Νίκου. Φάουλ για την Παναχαϊκή που κέρδισε ο Επαλέ από τον Πέτκοφ. Κωστής. Κόπηκε το λάθος του Πέτκοφ. Ο Κωστής κοντά του είχε τον Κασάπη, τελικά έχασε την μπάλα και ο Κασάπης φαίνεται ότι έχει μπει με αρκετό κέφι στο παιχνίδι. Έκανε την παλιά, στη συνέχεια ο Ατματζίδης μαζεύει. Απόν για την ΑΕΚ σήμερα ο Ντράγκαν Τσίριτς. Είχε πρόβλημα, τραυματισμό, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Αντίστοιχα για την Παναχαϊκή, η απουσία είναι αυτή του Κώστα Ταξιάρχη, αλλά και του τιμωρημένου Τάκη Γιαννόπουλου από την άμυνα της ομάδας. Ο Νικολάδης σαν τα κουνάκι, η μπάλα δεν έφτασε στον Λάκη που βγαίνει ως κρυφός φορ. Κατσουράνης από τα αριστερά, η Παναχαϊκή με δύο επιθετικούς, τους δύο Ιουγκοσλάβους και πρώτος σκόρερ της, τον Βούξεβιτς και τον Γιωβάνοβιτς. Λιγνός το παίκτης που έχει αναλάβει την επιτήρηση του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ, του Ντέμι Νικολαίδη. Το πλάγιο για την ομάδα της Πάτρας. Μπάλα βγήκε πριν καταφέρει να γυρίσει ο Γιωβάνοβιτς. Out. Από την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού του κυρίου Μποζατζίδη από το σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης. Εδώ την παλιά ο Νίκου σφυρίζει για την Παναχαϊκή. Ενώ ξεχάστηκε ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Νταγκλής, και δεν είδε τον Νικολαίδη που ήταν σε θέση offside. Ο Κατσουράνης, η μπάλα τον Κορδονούρη, η παλιά του. Η μπάλα καταλήγει out.
Αμπατζίδης, με το ελεύθερο Μαλαδένης που είναι μαζί με τον Ντέμι Νικολαίδη η επιθετική της ΑΕΚ σήμερα. Η παλιά του Ζήκου για τον Κοπιτσί κοντά του Νατροσβίλη. Ο βοηθός και ο διαιτητής είναι out. Ο Κοπιτσίς δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Η σειρά του αρχηγού της Παναχαϊκής, του Γιάννη Μπαλτιμά. Ζήκος. Λιγνός πρώτου Νικολαίδη. Ωραία ενέργεια από τον Κατσουράνη. Ο Ναβάρο επαλέ, η μπάλα πέρασε μέχρι ένα σημείο. Κασάπης. Μαλαδένης. Ζήκος. Έχει γυρίσει αρκετά πίσω ο Μαλαδένης. Ο Ζήκος για τον Κασάπη. Έγινε το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πήρε ο Ναβάρο. Τον Βούξεβιτς, ο Κωστένογλου διώχνει. Δέλας. Κασάπης θέλει να βρει τον Νικολαίδη, μπάλα δεν πέρασε. Κωστής για τον Γιωβάνοβιτς, άνετα ο Δέλλας εκεί. Πέτκοφ. Έχει χώρο και έτσι έχει ανέβει ο Δέλλας που κάνει τη μακρινή παλιά για τον Λάκη, ο Μπαλτιμάς ελέγχει. 6 λεπτά αγώνα, Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-0. Παναχαϊκή με τους Μπαλτιμά, Κορδονούρη, Κατσουράνη, Λιγνό, Νατροσβίλη, Κοπερτίνο, Κωστή, Ναβάρο, Επαλέ, Βούξεβιτς και Γιωβάνοβιτς. Από τον Καψί πίσω και από τον Δέλα στα χέρια του Ατματζίδη. Νοδοφύλακα σήμερα της ΑΕΚ, ακόμη με τους Δέλα, Κωστένογλου, Μαλαδένη, Νικολαίδη, Κοπιτσί, Ζήκο, Κασάπη, Λάκη, Πέτκοφ και Καψί. Η ομάδα του Γιάννη Παθιακάκη. Βάφησε στον πάγκο τους Μάρκο Σαβεύσκη, Μιχαηλίδη Κατσαβό, Κωνσταντινίδη Καλιτζάκη και τον Πάμπλο Καντέρο. Πέτκοφ θέλησε να βρει τον Κασάπη για την Παναχαϊκή, αλλά πνευματική σήμερα η ομάδα του Χρήστο Αρχοντίδη, ο Αμπαδιωτάκης, ο Γκίτσης, ο Σολάκης, ο Ιωάννου, ο Κατριμπούζας, ο Βαβίλης και ο Κωνσταντινίδης. Η παλιά τώρα που ελέγχεται από τον Λιγνό. Βούξεβιτς άφησε. Νατροσβίλη. Βαλιά για τον Βούξεβιτς. Πιο δυνατή από όσο θα ήθελε ο Σέρβος. Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Λίας Αθματζίδης, στο ελεύθερο. Μαλαδένης ανάμεσα από δύο παίκτες της Παναχαϊκής στο πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Κοπιτσής βρίσκει τον Ζήκο. Δέλας αλλάζει εντελώς για τον Κασάπη. Μια δύσκολη παλιά για να την προλάβει ο Μιχάλης Κασάπης, που πάντως παίρνει το χειροκρότημα από τους φίλους της ΑΕΚ ως ηθική βεβαίως συμπαράσταση στην δική του παρουσία πλέον μετά από 5 μήνες με τη φανέλα της ΑΕΚ. Επαλέ. Πλάγιο. Δέλας, Κασάπης. Ο Δέλας για τον Κασάπη. Δεν προλάβαινε ο παίκτης ΑΕΚ, η μπάλα δεν έχει βγει κιόλας, Παλέ. Σφύριμα του Νίκου. Θεωρεί αντικανονική την προβολή που έγινε φάουλ για την Παναχαϊκή. Στο 1ο λεπτό. Χωρίς αποτέλεσμα αυτή η παλιά του Ναβάρο για τον Γιωβάνοβιτς.
Κασάπης για τον Ατματζίδη. Υποπίεση εκείνος από τον Κωστή για τον Κοπιτσί. Νατροσβίλη δυνατά πάνω στον παίκτη ΣΑΕΚ. Φάουλ σφυρίζει ο Νίκου. Κωστής για τον Γιωβάνοβιτς. Φάουλ από τον Κασάπη. Ο Κωστής θέλει να βρει τον Επαλέ. Κοντά στον Καμερουνέζο είναι ο Ζήκος. Και πάλι Κωστής. Σέντρα του εκεί όπου φαίνεται δύσκολο να προλάβει ο Βούξεβιτς. Πράγματι η μπάλα κατέληξε out. Διαιτητής είναι ο Παναγιώτης Νίκο από το σύνδεσμο Εμαθίας με βοηθούς τους Νταγκλή Μποζατζίδη και τέταρτο τον Τεροβίτσα από το Αγρίνιο. Οι δύο επόπτες είναι από Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ που τα 7 τελευταία χρόνια δεν έχει νίκη μέσα στην Πάτρα επί της Παναχαϊκής. Ενώ στα 3 τελευταία μάτς που έχουν δώσει δύο ομάδες, το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο. Δύο φορές 1-1 και μια φορά 0-0. Τελευταία φορά που νίκησε η ΑΕΚ ήταν τη σεζόν 93-94 με 2-0. Ο Κωστής σε μια επέλαση από τα αριστερά, γλιστράει. Κοπιτσής για το Λάκη, Μαλαδένης. Μπάλα πλάγιο out. Ο Μαλαδένης που γυρίζει και βοηθάει και στο χώρο του κέντρου. Ο Νικολαίδης είναι ο πιο προωθημένος από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Λιγνός. Έσπρωξε ο Βούξεβιτς τον καψί. Φάουλ επιθετικό. Ματζίδης για τον Νικολαίδη, κεφαλιά από τον Λιγνό, Κορδονούρης, η συνέχεια κεφαλιά του Καψί, μπάλα στον αέρα, συνεχώς Κατσουράνης, ρισκάρει σε ένα χώρο που μπορούν να πάρουν παίκτες ΣΑΕΚ, τελικά ο Λιγνός έδωσε για τον Κοπερτίνο, Κωστής. Ο Δέλλας παραχώρησε το πλάγιο για την Παναχαϊκή. Μετά από 12 λεπτά αγώνα, Παναχαϊκή 0-0. Επαλέ, Κασάπης, Κορδονούρης. Διεκδικούν Ναβάρο και Ζήκος. Η κεφαλιά από τον παίκτη ΣΑΕΚ, Νικολαίδης θέλει να βρει τον Λάκη. Κοπιτσής, Ζήκος. Κίνηση του Πέτκοφ, λάθος στη συνεννόηση με τον Νικολαίδη. Μπάλα πλάγια. Νικολαίδης που ζητάει από τους παίκτες του να πιέσουν σε αυτή τη φάση, στο πλάγιο της Παναχαϊκής. Ευκαιρία για τον Χρήστο Αρχοντίδη να σηκωθεί και να δώσει οδηγίες για τους παίκτες του. Ζήκος. Δέλλας, Ατματζίδης, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Βούξεβιτς, φαίνεται ότι το ξεπέρασε. Ζήκος. Σε αργούς ρυθμούς τώρα η ανάπτυξη των δύο ομάδων. Πέτκοφ. Δέλλας. Αφήνει ο Λάκης για τον Κασάπη. Πέτκοφ, Λάκης έχει βρεθεί αριστερά. Θέλουν να συνδυαστούν οι παίκτες ΣΑΕΚ, δεν τα κατάφεραν, ήταν δυνατή παλιά του Πέτκοφ. Επαλέ. Αφήνει το πλεονέκτημα όπως δείχνει ο Νίκου.
να υπάρχει πρόβλημα με τον παίκτη της Παναχαϊκής που έχει τραυματιστεί. Μια διακοπή καθώς υπάρχει τραυματισμός του Επαλέ από την φάση νωρίτερα στην οποία δέχεται το μαρκάρισμα. Ο Κασάπης αφήνει για τους παίκτες Παναχαϊκής. Και βέβαια ανάποδα τηρήθηκε η διαδικασία του fair play, καθώς μπάλα έπρεπε να πάει στους παίκτες Παναχαϊκής. Πάση περιπτώσει. Νικολαίδης με τον Λιγνό συνεχώς κοντά του. Μαλαδένης. Δύσκολη δουλειά του εκεί με τον Κορδονούρη να τον πιέζει. Αποκομμένη σχετικά η παίκτες ΑΕΚ από το κέντρο στην επίθεση. Καθώς δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος ανάμεσα στους αμυντικούς χάφκες τους Νικολαίδη και Μαλαδένη. Ο Πέτκοφ παίζει αρκετά πίσω και πλάγια. Η απουσία του Τσίριτς σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί αυτό το κενό. Συμπληρώθηκε το 15 λεπτό. Κοπιτσής. Καψής, Λάκης. Δέλας. Σάστης ο Δέλας. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στην ανάπτυξή της. Μαλαδένης. Φάουλ βλέπει ο Παναγιώτης Νίκου στην προσπάθεια του Ναβάρο να κόψει το Μαλαδένη. Από τον Πέτκοφ η μπάλα για τον Νικολαίδη πολύ γρήγορα μπροστά του ο Λιγνός. Κατσουράνης σε μια παλιά για αντεπίθεση της Παναχαϊκής. Για τον Γιωβάνοβιτς η σέντρα από τον Σέρβο πολύ κακή. Στο 16. Αργά ο Ατματζίδης. Σε ένα χώρο που είναι ο Μαλαδένης με τον Κορδονούρη. Παρέμβαση από τον παίκτη της Παναχαϊκής, πλάγι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που την επόμενη εβδομάδα παίζει τη Ρεβάζ με τον Πανιόνιο, που θεωρητικά είναι μια εύκολη υπόθεση για αυτήν μετά το πρώτο παιχνίδι και στοχεύει βέβαια στον τελικό. Μαλαδένης για τον Νικολαίδη, το γύρισμα με το αριστερό. Πρώτο σουτ για την ΑΕΚ στο 17ο λεπτό, out. Ζήκος με τον Επαλέ, ο Πέτκοφ, προβολή αντικανονική, φάουλ από τον Βούξεβιτς. Όλοι οι παίκτες Παναχαϊκής πίσω από τη σέντρα, για αυτό το φάουλ με το Δέλα για το Ζήκο, κακό κοντρόλ, κάκιστο από το Ζήκο. Συνέχεια αφήνει το παιχνίδι ο Νίκο, ενώ ζήτησαν φάουλ σε μαρκάρισμα του Λάκη, επαδί τον γηπεδούχο. Η αντεπίθεση για την Παναχαϊκή. Γιωβάνοβιτς. Κίνηση του Βούξεβιτς, καλή παλιά, του ενός έβρε προς τον άλλον. Ο Ατματζίδης δεν βρέθηκε κοντά στην μπάλα. Η φάση συνεχίζεται. Κόρνερ στο 19. Το κόρνερ με την πάσα από τον Γιωβάνοβιτς προς τον Νατροσβίλη. Στη συνέχεια ο Σέρβος Ντούσαν Γιωβάνοβιτς πετάει την μπάλα πλάγια. Δεύτερος κόρνερ της Παναχαϊκής με 5 γκολ. Πρώτος ο Πατριώτης στο Βούξεβιτς με 9.
Πλάγια πήγε ο Νικολαίδης να προλάβει την μπάλα. Δεν μπόρεσε. Καψής πιο πίσω για το Δέλα. Για κάπως συντηρητικά εμφανίζεται στο γήπεδο της Πάτρας. Με τον Νικολαίδη ουσιαστικά να είναι μοναδικός, κλασικός προωθημένος. Ο Μαλαδένης επίσης είναι κοντά του, αλλά συνήθως θα βγαίνει πολύ πίσω. Τώρα του αφήνει την μπάλα ο Νικολαίδης. Εδώ οι παίκτες ΑΕΚ συνδυάζονται. Αργεί ο Πέτκοφ να σουτάρει, κόντρα στο 20ο λεπτό. Επαλέ. Πολύ ωραία προσπάθεια, πέρασε από τον Κασάπη. Όχι όμως και από τον Δέλα. Ο Ζήκος πήρε την μπάλα, ζητούν φάουλ οι οπαδοί της Παναχαϊκής έντονα σε αυτή τη φάση. Καθώς φάνηκε ο Ζήκος να βάζει το χέρι του, το επαλέμεινε στο τερέν. Κοπιτσής, Λάκης. Κατσουράνης. Μαρκάρισμα από τον Καψή. Έπεσε ο Γιωβάνοβιτς φάουλ, ο Βούξεβιτς. Κοσένα λεπτά παιχνιδιού, Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-0. Κωστής. Δέλας. Μαλαδένης διεκδικεί, η μπάλα είναι για την Παναχαϊκή. Γιωβάνοβιτς χέρισε τις κόντρες. Κόρνερ. Για την Παναχαϊκή ο Ατλαντζίδης με το ένα χέρι. Ο Δέλας, Μαλαδένης, όρισε ακούσει ο Νίκου το χέρι που έγινε από τον παίκτη ΣΑΕ. Και αντεπίθεση τώρα με τον Ζήκο, η κίνηση του Νικολαίδη που δεν μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή της μπάλας. Το πλάγιο στη συνέχεια για την ΑΕΚ. Κοπιτσής. Καψής. Κατσουράνης. Κωστένογλου πρώτου Βούξεβιτς. Κωστένογλου που ανατρέπεται από τον Ναβάρο. Φάουλ από τον Ισπανό. Ο Ζήκος, έχει προθηθεί ο Δέλας, πιάνει την κεφαλιά. Μαλαδένης διεκδικεί, η μπάλα στα χέρια του Μπαλτιμά. Χωρίς ιδιαίτερο νεύρος τώρα προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων, μετά από 23 λεπτά, αρκετά νοχελική. Περνάει η μπάλα από τον Καψή. Ο Δέλας, ενώ ήταν πίσω το Γιωβάν, ο Βούξεβιτς. Καψής. Φάουλ από την υπόδειξη του βοηθού στο μαρκάρισμα του Βούξεβιτς πάνω στον Καψή. Ο Κασάπης εκτελεί γρήγορα. Ο Επαλέ μαρκάρει από πίσω τον Πέτκοφ. Φάουλ για την ΑΕΚ. Πέτκοφ. Δεν πέρασε παλιά του από τον Ναβάρο. Κασάπης. Νικολαίδης. Αφήνει ωραία για τον Ζήκο. Η παλιά του Ζήκου.
πλάγιο για την Παναχαϊκή. Παιχνίδι χωρίς φάσεις ως τώρα. Αλλαγή. Καθώς ο Νατροσβίλη προχώρησε αρκετά βήματα για να κάνει το πλάγιο. Κοπιτσής για το Μαλαβένι. Ζήκος. Λάκης. Ζήκος. Κασάπης. Λάκης. Δεν βρίσκει τον Κασάπη, πρόλαβε ο Επαλέ. Δεν έχει στήριγμα ο Καμερουνέζος που αποφασίζει να κινηθεί μόνος του. Σπρώχνει και σπρώχνεται. Δέλας. Ζήκος. Κοπιτσής. Η ΑΕΚ έχει σαφές πρόβλημα στην ανάπτυξή της. Παναχαϊκή με τα μαρκαρίσματα που έχει επιλέξει ο Αρχοντίδης ώστε να πετυχαίνει το σκοπό της, να μην αφήνει την ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Παθιακάκη. Κοπιτσής. Νατροσβίλη πάνω στον Κοπιτσή. Προβολή που άφησε τώρα ο Νίκου, αρκετές κόντρες. Σφύριμα του Νίκου. Φάουλ για την ΑΕΚ. Πρόβλημα για τον Κοπιτσή. Στην κόντρα που είχε, πιάνει το γονατό του. Διακοπή αναγκαστική στο 27ο λεπτό. Θα δούμε αν ο διαιτητής δώσε το OK να μπει το ιατρικό team της ΑΕΚ μέσα. Σηκώθηκε ο Κοπιτσής. Δέλας. Το Λαΐδης διεκδικεί μαζί με το Λιγνό. Σήκωσε ψηλά ο Κοπερτίνο. Πήρε ο Ζήκος. Μπαλτιμάς. Κασάπης. Ζήκος. Κωστένογλου, Μαλαδένης και Ζήκος τώρα για την ΑΕΚ. Που βρίσκεται με τέσσερις παίκτες μπροστά, μαζί με τον Νικολαίδη 5, κανείς όμως δεν πήρε την μπάλα. Ο Ζήκος που έχει την τάση να κάνει παλιές δύσκολες για τους παίκτες του. Σαν να περιμένει να ακολουθήσουν τη σκέψη του. Κωστής, Επαλέ δεν βρήκε την μπάλα. Πέτκοφ, Κασάπης. Κλείστηκε από τον Καμερουνέζο. Έχει πάρει όλη τη δεξιά πλευρά μαζί με τον Κωστή. Αυτή είναι και η δυνατή πλευρά της Παναχαϊκής και στο να αναπτύσσεται. Κωστής σε μια ακόμη επέλαση. Πολύ καλό το κόψιμο από τον Ζήκο. Νικολαίδης. Έχει χώρο. Αποφασίζει να κρατήσει την μπάλα. Μαρκάρισμα από τον Επαλέ. Φάουλ για την ΑΕ στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Φάουλ για την ΑΕΚ, ένα καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Θα δημιουργηθεί το τείχος τώρα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ δίνουν έντονο παρόν
στο στάδιο της Παναχαϊκής. Στο 21ο λεπτό ο σπεσιαλίστας Μίλεν Πέτκοφ εκτελεί το φάουλ, μπάλα out, καλή εκτέλεση. Μας. Πέτκοφ για τον Νικολαίδη, κοντά του πάντα ο Λιγνός. Πήρε την κεφαλιά ο παίκτης Παναχαϊκής, Ζήκος. Επαλέ. Προτιμάει δεξιά πλευρά με τον Κωστή. Γιωβάνοβιτς, Κωστής, παρέμβαση από τον Κωνσταντίνογλου πλάγιο. Τρεις παίκτες Παναχαϊκής είναι στην περιοχή της ΑΕΚ, εκτός του Γιωβάνοβιτς και του Βούξεβιτς και ο Κατσουράνης. Ο Ζωέλ Επαλέ φέρνει με το πλάγιο, μακριά την μπάλα, ένα σούτ στη συνέχεια από τον Κορδονούρη, πολύ άστοχο. Παλέ. Φάουλ από το τράβημα του Γιωβάνοβιτς. Ο Παθιακάκης κάνει μια εσωτερική αλλαγή στο 32ο λεπτό. Καλεί τον Βασίλη Λάκη να πάρει τη δεξιά πλευρά, στέλνει τον Κοπιτσί αριστερά και τον Κασάπη πιο μέσα, κοντά στον Πέτκοφ, βλέποντας ότι η ομάδα του δεν έχει ως τώρα τη στοιχειώδη ανάπτυξη και δεν μπορεί να βγει μπροστά. Προσπαθεί να διαμορφώσει διαφορετικά πλέον την τακτική του, το 3-5-2, Καψής. Κοπιτσής, Κασάπης, συνδυάζονται οι δύο παίκτες. Να που αποδίδει αυτή η εσωτερική αλλαγή που έγινε λίγο νωρίτερα τον Παθιακάκη. Νικολαίδης, μαρκάρισμα από πίσω από το Λιγνό. Νικολαίδης που σφαδάζει. Το 33ο λεπτό αυτή η φάση και ο Νίκου θα καλέσει κοντά τον Μιχάλη Λιγνό. Κάνει παρατηρήσεις για αυτό το μαρκάρισμα. Κασάπης και Ζήκος κοντά στην μπάλα. 23ο λεπτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Ζήκος φέρεται να εκτελεί. Πολύ δυνατά αλλά άστοχα. Από την παλιά του Πέτκοφ πάνω στο πρόσωπο παίκτη της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Βγάζουν εκτός αγωνιστικού χώρου την μπάλα οι παίκτες των δύο ομάδων.
Ναβάρο, φαίνεται να είναι, που δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο. Κασάπης δίνει την μπάλα για τους παίκτες Παναχαϊκής, όπως ορίζουν οι άγραφοι νόμοι του Fair Play. Ο Ναβάρο ξαναμπήκε στο παιχνίδι, δεν είχε κάτι το σοβαρό. Μπαλιά από τον Λιγνό, κεφαλιά από τον Γιωβάνοβιτς, κανένα αποτέλεσμα. 35 λεπτά χωρίς φάση στο παιχνίδι. Ο Λιγνός, ο Κωστής κατεβάζει. Επαλέ, ο Δέλλας προτιμάει να στείλει την μπάλα στην εξέδρα. Στη φάση παραλίγο να δεχθεί τον γκολ η ΑΕΚ στο 36, καθώς έσκασε μπροστά από τον Ατματζίδη, δεν την ήλεγχε τον φύλακα της ΑΕΚ και πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του. Μια σπάνια φάση. Μπαλιά του Λάκη για τον Νικολαίδη, σφύριγμα του Νίκου, το παρατηρεί στον κυνηγό της ΑΕΚ. Φάουλ για την Παναχαϊκή. Παλέ. Καμερουνέζος για τον Κωστή. Ο Επαλέ που κάνει πολύ καλή δουλειά για την Παναχαϊκή από δεξιά πλευρά. Σε αυτή τη φάση δεν πέρασε η μπαλιά του. Κοπιτσής. Μαλαδένης. Κασάπης. Κοπερτίνο. Κασάπης για τον Νικολαίδη, κοντά το Λιγνός, το σούτ του Κασάπη, πλάγια περνάει η μπάλα, δεν προλαβαίνει και ο Λάκης. Μια στοιχειωδώς καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 38. Καψής, Ζήκος, Κατσουράνης, Κωστής, ο Επαλέ με το Δέλλα, κρατάει ο Επαλέ. Κωστής έχει αρκετό χώρο για να βγάλει μια σέντρα. Λάκης, συνεχίζει η Παναχαϊκή από τα αριστερά με τον Ατροσβίλη. Ο Ματζίδης μπλοκάρει. Λαΐδης με το Λιγνό, το ζευγάρι του αγώνα. Φάουλ για την ΑΕΚ, κάτω από τις διαμαρτυρίες των οπαδών της Παναχαϊκής και τις επιφημίες των οπαδών της ΑΕΚ. Κασάπη στο φάουλ, φέρνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας της Παναχαϊκής. Ευκαιρία από τον Νικολαίδη, χάνεται από τα 2 μέτρα η κόντρα από τον Παλτιμά. Στο 39 σημαντικότερη ευκαιρία για την ΑΕΚ.
Ολυμπιακός αυτή τη φάση φαίνεται ότι σφύριξε κάποια παράβαση ή offside ή foul. Κωστής Γιωβάνοβιτς με τον Βούξεβιτς. Γιωβάνοβιτς με τον Κωστένο γλυκοντά του. Η μπάλα corner. Τεσσαρακοστό λεπτό, το κόρνερ με τον Ατροσβίλη, εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Ατροσβίλη στο κόρνερ για την Παναχαϊκή, 41ο λεπτό. Έβγαινε ο Ματζίδης, κεφαλιά από τον Δέλλα. Αφήνει ο Λιγνός, το πλάγιο είναι για την ομάδα του. Ο Επαλέ που για μια ακόμη φορά θα φέρει πολύ δυνατά μέσα στην περιοχή του Ματζίδη από πλάγιο, αυτή τη φορά τον φύλακα ΣΑΕΚ. Μπλόκαρε την μπάλα, φοβερά χτυπήματα στα πλάγια out από τον Επαλέ. Την μπάλα τον Επαλέ. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Πέτκοφ. Κοπιτσής. Κολαΐδης. Έχασε την μπάλα από την παρέμβαση του Ναβάρο. Του Λιγνού. Ζήκος, Κοπιτσής. Κοπιτσής. Λεπτά αγώνα με ελάχιστες φάσεις ως τώρα. Το βολέι από τον Παλτιμά. Γιωβάνοβιτς με τον Κωστένογλου. Λάθος του Κωστένογλου, δεν είχε καλή ισορροπία. Γιωβάνοβιτς, Κατσουράνης, παλιά από τον Ναβάρο για τον Ατροσβίλη. Offside, σήκωσε το βάθος ο κύριος Μποζατζίδης. Λάκης, ο Ζήκος θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για τις διαμαρτυρίες του. Συνεχίζει να μιλάει εντάξει. Στο 44 αυτή η φάση κίτρινη για τον παίκτη ΣΑΕΚ. Κοπερτίνο, κεφαλιά του Κωστένογλου, ο Λάκης, πολύ δυνατά ο Κορδονούρης, παίρνει ένα Τροσβίλη.
Ο Λάκης πρόλαβε πρώτου Βούξεβιτς, στη συνέχεια το πλάγιο από την παρέμβαση του Κοπερτίνο. Ένα λεπτό καθυστερήσεων θα κρατηθεί μετά το μισό που απομένει για το πρώτο μέρος. Καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο ο Τραϊανός Δέλλας, το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Μαλαδένης, η απόκρουση, ο Γιωβάνοβιτς, ο Βούξεβιτς, ο Κωστένογλου και ο Ναβάρο. Νατροσβίλη, κίνηση του Βούξεβιτς με τον Καψί κοντά του, παρέμβαση του Κωστένογλου. Γιωβάνοβιτς αλλάζει για τον Νεπαλέ, με το αριστερό ο Κασάπης. Βούξεβιτς. Κακό κοντρόλ, Γιωβάνοβιτς. Το σφύριμα του Νίκου, λέξη πρώτου μέρους, Παραχαϊκιάκ 0-0 με ελάχιστες καλές φάσεις στο παιχνίδι. Ουσιαστικά δύο ευκαιρίες για την ΑΕΚ από την άλλη πλευρά. Μία φορά απείλησε και μάλιστα από σπόντα θα λέει κανείς. Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση από το πλάγιο του Επαλέ. Δεν ευνηδίασε, αλλά δεν νίκησε τον Ατμαζέ. Εθνικός Αστέρας Άρης 0-0. Ηρακλής Ιωνικός 0-0. Προοδευτική Τρίκαλα 1-0. Sport Week, η πληρέστερη αθλητική εφημερίδα της Αχαΐας, κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Αυτοκίνητο Fiat και Seat. Έχουμε τα γνήσια ανταλλακτικά. Τροχός Omicron Epsilon. Χρόνια τώρα καλύπτουμε γνήσια τις ανάγκες σας και έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη γάμα ανταλλακτικών NATO. Τροχός Omicron Epsilon. Ηλίας Παπαθεοδόρου και Seat. Χρόνια τώρα ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις σας με φιλική εξυπηρέτηση, σεβασμό στο αυτοκίνητό σας και στο πορτοφόλι σας. Τροχός Omicron Epsilon. Η εξυπηρέτησή σας σε δύο σημεία. Αγίου Ανδρέου 179, τηλέφωνο 314-100 και Νοταρά 31, τηλέφωνο 426-333. Έτοιμα για την ένταξη του δεύτερου ημιχρόνου στην Πάτρα, όπου τώρα μπαίνουν οι διαιτητές, ενώ υπάρχει ένα μικρό επεισόδιο του Γιάννη Παθιακάκη, του προπονητή της ΑΕΚ, με κάποιο κύριο κοντά στην Φυσούνα. Εν πάση περιπτώσει, 0-0 στο πρώτο μέρος, η σέντρα για την Παναχαϊκή τώρα, που δεν φαίνεται να έχει κάποια αλλαγή, όπως δεν φαίνεται να έχει αλλαγή και η ΑΕΚ. Παναγιώτης Νίκου δίνει το αναρτήριο σφύριγμα για το δεύτερο μέρος. Κασάπης γυρίζει για τον Ατματζίδη. Κασάπης εμποδίζεται από τον Επαλέα κανονικά φάουλ. Έχει κινηθεί ο Πέτκοφ, του δίνει ο Δέλλας στην μπάλα. Η παλιά του Νικολαίδη καλύπτει ο Λιγνός. Από τον Παλτιμά. Δέλλας πολύ ψηλά. Ζήκος. Κασάπης. Πέτκοβ για τον Ζήκο. Καψής δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα για τον Λάκη. Η ΑΕΚ ξεκινάει πάλι με το σχήμα με το οποίο έχει ξεκινήσει τον αγώνα, δηλαδή με τον Κοπιτσί δεξιά και τον Κασάπη αριστερά
χωρίς άλλες μετακινήσεις. Το Λάκη δηλαδή στο χώρο του κέντρου, όπως τώρα που παίρνει την μπάλα. Κασάπης. Άλλαξε ωραία με τον Κωνσταντόγλου. Κωνσταντόγλου βγάλει τη σέντρα σε ένα σημείο που φαίνεται ο Κοπιτσής να διεκδικεί. Λάκης. Παλιά και τον Νικολαίδη βγήκε πρώτος ο Λιγνός. Βάλα από τον Ναβάρο στον Παλτιμά. Σε ένα σημείο βέβαια ο Παλτιμάς θα μπορούσε να ελέγξει την μπάλα. Ζήκος. Μια σέντρα κατευθείαν στα χέρια του Παλτιμά. Το βολέ του Παλτιμά. Κεφαλιά του Μαλαδένη. Διεκδικεί ο Νικολαίδης. Εμποδίζεται από τον Λιγνό τόσο όσο να κλείσει τον δρόμο. Βλέπει την κεφαλιά. Ο πιο δραστήριος παίκτη στον αγώνα σήμερα. Για τον Κασάπη. Μπάλα στους παίκτες Παναχαϊκής με τον Κορδονούρη. Δέλας, βγήκε ο Κασάπης μπροστά. Δύσκολο να προλάβει. Παλιά για τον Αντροσβίλη. Κοντά το Καψής. Κόπηκε ο Αντροσβίλη που επιμένει όμως. Πάσα για τον Κατσουράνη. Βάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Ζήκου. Ο Ζήκος που διαμαρτύρεται ενώ έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Του Κωνσταντόγλου καθώς δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά συμπαίκτης αργότερα από το σουτ του Ναβάρο. Μπαλάουτ. Κωστής. Κωστής περνάει όλο τον κόσμο. Προλαβαίνει την μπάλα. Κεφαλιές φέρνουν την Παναχαϊκή μπροστά και να είναι ευκαιρία τώρα με τον Κατσουράνη απέναντι από τον Ατματζίδη. Θα περάσει
Δεν θα μπορέσει όμως να σκοράρει και μάλιστα ο Κωνσταντόπουλος που απέκρουσε έχει χτυπήσει καθώς έπεσε πάνω στο δοκάρι. Μια τρομερή ευκαιρία στο 51 για την Παναχαϊκή και ο τραυματισμός του Κωνσταντόπουλου σε μια σπάνια φάση. Το 0-0 παραμένει. Θέλησαν να τον περάσει. Πλέον όταν πλάσαρε από πλάγια είχε καλύψει την αιστεία της ΑΕΚ ο Κωνσταντόπουλος. Από τον Ατμπατζίδη κεφαλιά του Λιγνού με κυρίαρχο στον αέρα. Ναβάρο. Στο έκτο λεπτό δεύτερο μικρό λοιπόν μια φάση που έβαλε φωτιά στο παιχνίδι. Εδώ στο βάθος είχε ανάψει και ένα... Προγόνος συνεχίζει ο Κωστής, ευκαιρία τώρα για την Παναχαϊκή. Απόκριση θα μαζίδει στο σούτ του Καπουράνη, του Κατσουράνη και πάλι. Στη συνέχεια ο Ζήκος έδιωξε, ο Κασάπης κερδίζει τον φάουλ από τον Επαλέ. Δεύτερη ευκαιρία μέσα σε δύο λεπτά για την ομάδα της Πάτρας. Για τον Επαλέ δικαιολογημένη. Κυρίως παίκτης σε αυτές τις δύο φάσεις ο Κατσουράνης. Ο Δέλλας για τον Μαλαδένη. Σε αποτέλεσμα αυτή η κεφαλιά του. Που δεν έχει καθόλου καλή παρουσία στο γήπεδο. Το βολέ. Ο Δέλλας με τον Γιωβάνοβιτς πίσω του. Αφήνει ο Βούξεβιτς για τον Κατσουράνη. Εκείνος θέλει να βρει τον Κωστή. Δεν προλάβει ο Κωστής. Πέτκοφ. Πάνω στον Ναβάρο. Ο Σούδος Ισπανού πέφτει ο Ατμαζίδης κόρνερ στο 54, τρεις φάσεις μέσα σε 3 λεπτά για τους Πατρινούς. Εκρηκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Αρχοντίδη στο δεύτερο μήχρονο. Το κόρνερ με τον Ιωβάνοβιτς απλώνει το πόδι ελάχιστη τελευταία στιγμή. Ο Κοπιτσής πάνω στον Ματροσβίλη χέρι βλέπει ο διαιτητής στην ενέργεια του Γεωργιανού, δίνει φάουλ. Διάκειται το χάρο με τα μάτια της σε δύο περιπτώσεις. Το 0 στην άμυνα της παρέμεινε όμως. Μαλαδένης. Φάουλ. Ζήκος. Κωνσταντόπουλος. Ζήκος. Μαλαδένης, αλλάζει με τον Πέτκο, δεν φτάνει στο Μαλαδένη μπάλα. Εκεί έκοψε σωτήρια για την ομάδα του Λιγνός. Δέλλας. Κοπιτσής. Ζήκος. Κασάπης. Κοπιτσής και Κασάπης δεν συνδυάστηκαν. Βούξεβιτς με το Δέλλα. Παίρνει ο Τραϊανός Δέλλας. Το παιχνίδι έχει
Καλύτερο ρυθμό τώρα ο Λάκης, ο Νικολαίδη. Πολύ ωραίο γύρισμα του Νικολαίδη. Για σου το Πέτκοφ, άλλαξε γνώμη. Μπάλα πλάγια. Υπάρχει ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής. Ο Νίκου ζητάει να μπει το φορείο. Διακοπή στο 57ο λεπτό. Με τον τραυματισμό του Κορδονούρη που μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τον Νίκου φάουλ για την Παναχαϊκή που έχει ξανά τον Κορδονούρη. Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-0 μετά από 57 λεπτά αγώνα. Κορδονούρης. Και Παλέ. Αφήνει τη φάση εδώ. Έγινε φάουλ στον Καμερουνέζο που δεν δόθηκε. Πολύ ωραία τώρα η προσπάθεια του Ναβάρα, η κόντρα Βούξεβιτς. Άφησε για τον Κωστή. Να η πάσα του Κωστή για τον Ναβάρο. Το γύρισμα του Ισπανού επικίνδυνο. Ο Αλμπατζίδης παρακολούθησε την πορεία της μπάλας. Στο 58ο λεπτό αυτή η φάση. Γιωβάνοβιτς, πέφτει, φάουλ, το μαρκάρισμα του Κωστένοβλου. Το φάουλ για την Παναχαϊκή, ο Ατματζίδης μαζεύει. Μόνος τον Νικολαίδης μπροστά, σαν η ΑΕΚ να θέλει να πάρει την ισοπαλία. Κωστής πρώτου Κασάπη. Τρέχει ο Καψής, δυνατά, πλάγιο. Καψής που θέλει να εμποδίσει τον Κωστή να πάρει την μπάλα για να γυρίσει θέση του, αλλά το έκανε με πολύ άκομψο τρόπο και δέχτηκε τις αντιδράσεις του οπαδούς Παναχαϊκής στο 60. Ναβάρο, γαλιά του, ο Κωστένοβλου τραβάει τον Γιωβάνοβιτς, φάουλ και η κίτρινη για τον αμυντικό της ΑΕΚ. Στο 21ο λεπτό, σε πολύ καλή θέση, με 5 παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος. Ο Επαλέ, ο Νατροσβίλη και ο Βούξεβιτς και ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς φαίνεται έτοιμος να εκτελέσει, εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ δεν τηρούν την σωστή απόσταση.
Γιοβάνοβιτς πάνω στον Κωστένογλου. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη. Καθώς δεν διρρήθηκε και πάλι η σωστή απόσταση στο τείχος. Επαλέ. Περνάει ο Καμερουνέζος. Πηγή κινδύνου για την άμυνα της ΑΕΚ. Πέφτει. Ο Νίκου. Out. Εδώ υπάρχει μια φάση που θα χρειαστεί σίγουρα ερμηνεία. Η φάση αυτή στο 64ο λεπτό. Αντίδραση από την εξέδρα, φωνές διαμαρτυρίας για το πέσιμο του Παλέ. Καθώς οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι. Σφύριμα του Νίκου. Παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ πιο νευρικό, πιο έντονο. Ο Γιάννης Παντιακάκης φωνάζει τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Ζήκος δοκιμάζει ένα σουτ με Παλέ από τον Κωστή. Δέλλας, Ατματσίδης, Πέτκοφ, Κατσουράνης, Ναβάρο. Κακό κοντρόλ από τον Βούξεβιτς. Ομάδας Παναχαϊκής παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ έχει σαφές και σοβαρό πρόβλημα. Κωστής. Φάουλ για την ΑΕΚ. Κέρδισε ο Κοπιτσής. Εκείνος γλιστράει, πέφτει, χάνει την ευκαιρία. Στη συνέχεια ο Λιγνός. Ναβάρο, έχει να περάσει ο Γιωβάνοβιτς από τον Κωστένογλου. Φράγμα, φάουλ για την Παναχαϊκή. Ετοιμάζει αλλαγή τώρα ο Αρχοντίδης, θα βάλει το Σολάκη στο παιχνίδι, ενώ και ο Παθιακάκης θα ρίξει τον Κωνσταντινίδη. Θα φύγει ο Βούξεβιτς, στη θέση του θα περάσει ο Ηλίας Σολάκης. Στο 64. Το φάουλ με τον Ναβάρο για την Παναχαϊκή. Μπάλα περνάει πίσω, ευκαιρία, χάνεται. Μπάλα περνάει out. Ο Σολάκης που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, εδώ είχε την ευκαιρία να σκοράρει. Παναχαϊκή 0-0 με τους Πατρινούς στο δεύτερο μήχρονο να έχουν ολοκληρωτική περιοχή. Έναντι μία ΣΑΕΚ εντελώς αρνητικής. Το λάθος του Σολάκη, παίρνει ο Κωστένογλου. Κασάπης. Έπεσε πάνω τον Ναβάρο. Ο Ισπανός θα δει την κάρτα του Νίκου. Σάπης και Πέτκοφ. Ο Βούλγαρος στέλνει την μπάλα προς την εστία. Ο Παλτιμάς ελέγχει. Βολέα από τον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής. Μετροσβίλη, κεφαλιά από το Σολάκη. Ο Καψής θα γυρίσει πίσω με ρίσκο όμως. Ο Ατματζίδης για τον Πέτκοφ.
Βουλγάρος βλέπει την κίνηση του Λάκη. Παίρνει ο Ζήκος. Ξεκινάει μια επίθεση της ΑΕΚ με 5 παίκτες μπροστά. Ο Ζήκος έχει πολύ χώρο, θα πετάξει την μπάλα ψηλά, out. Στο 66. Σπαθεί ο Κορδονούρης. Κατεβάζει ο Καψής. Φάουλ για την ΑΕΚ. Δέλας. Για το Μαλαδένι παρεμβαίνει εκεί ο Κορδονούρης. Πλάγιο. Δένης. Δέλας. Ρισκάρει, κρατάει την μπάλα. Κασάπης. Βαλτιμάς. Ματζίδης. Ζήκος. Βλέπει την κίνηση του Πέτκοφ. Το επαλέ πάνω στο Βούλγαρο. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Πέτκοφ. Λιγνός. Σολάκης. Λεπαλέ για το Σολάκι. Δυνατές μονομαχίες, πήρε ο Κασάπης. Ζήκος. Κολαΐδης, πολύ ωραία ενέργεια, περνάει από το Λιγνό. Και γυρίσει αρκετά πίσω να πάρει την μπάλα, στο τέλος χάνει την κατοχή της. Λάκης. Πλάγιο για την ΑΕΚ με το Λάκη για το Ζήκο. Τραυματισμός λοιπόν του παίκτη ΑΕΚ. Διακόπτεται το παιχνίδι, αν και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής απλώς φωνάζει το ιατρικό team να περάσει από την άλλη πλευρά, να βοηθήσει τον παίκτη. Ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί. Στο 20 λεπτό όλα αυτά. Τελικά σηκώνεται ο Κοπιτσής χωρίς άλλο πρόβλημα. Αγώνα το φάουλ για την ΑΕΚ με τον Κοπιτσή να γυρίζει στον Πέτκοφ. Κανένα αποτέλεσμα για τον Μάτι Παθιακάκη. Η άμυνα της Μαναχαϊκής βγαίνει από την περιοχή και η αντεπίθεση ξεκινάει τα αριστερά. Κωστής. Μια σέντρα καλή. Ένα κακό κοντρόλα το Σολάκι όμως.
Κασάπης πετάει την μπάλα εκτός, καθώς υπάρχει πάλι πρόβλημα με άλλο παίκτη τώρα. Νέα διακοπή λοιπόν στο 70ο δεύτερο λεπτό. Κωνσταντόγλου σηκώθηκε. Έχει κάποιο πρόβλημα. Το επαλέ θα γυρίσει την μπάλα out. Κορδονούρης με το Μαλαδένι, φάουλ για τον παίκτη ΣΑΚ. Κασάπης, Κολαίδης, Ζήκος, Καψής, Κοπιτσής με το αριστερό. Σολάκης με το Δέλα. Το σφύριγμα του Νίκου, πλάγιο για την Παναχαϊκή λέει. Σολάκης. Κοπερτίνο. Κασάπης. Κολαίδης. Διεκδικεί συμβαλιά για τον Λάκη. Είναι ένα παίκτης Παναχαϊκής. Επαλέ. Πάνω στην κίνηση μέσα του Καμερουνέζου. Το γύρισμα πάνω στον Κωνσταντόγλου από τον Σολάκη. Στο 74. Πάνω στο Καψί, Κοπιτσής, Κολαίδης. Για το Πέτκοφ, Λάκης. Να βρει το Μαλαδένι, κόβει ο Κορδονούρης. Ένα μαρκάρισμα εκεί του Πέτκοφ στη διεκδίκηση της μπάλας, φάουλ. Στο 25ο λεπτό, ο Γιάννης Παδιακάκης θα βγάλει τον Βασίλη Λάκη. Τη θέση που θα περάσει ο Κωνσταντινίδης. Κουπερτίνο, Κασάπης, Κωστής. Ζήκος δεν θα περάσει, δεν πήρε την μπάλα. Το επαλέ με τον Κασάπη. Προβολή του Κωστή, επικίνδυνη. Φάουλ στον Πέτκοφ. Κασάπης. Μαλαδένης. Αλλάζει ο ρεύμα τον Νικολαίδη, διώχνει όμως εκεί ο Κοπερτίνο. Λιγνός,
Κασολάκης με το Δέλα. Το γύρισμα στο Ματζίδη. Κωνσταντινίδης. Έπεσε ο παίκτης ΑΕΚ, κόρνερ. Κεφαλιά του Κατσουράνη, Κωστής, πλάγι. Λάθος του Ζήκου. Μπαλιά τώρα από τον Γιωβάνοβιτς, ανεβαίνει ο Καψής. Αγώνα. Το φάουλ για την ΑΕΚ, ο Πέτκοφ κοντά στην μπάλα για μια ακόμη φορά. Και ο Δέλας πιο πίσω, πολύ δυνατά πάνω στο τείχος. Στη συνέχεια ένα σουτ πολύ άστοχο από τον Ζήκο. Σολάκης για μια ακόμη φορά κοντά το Δέλας. Τρίτη κεφαλιά ο Μαλαδένης, Νικολαίδης. Με τον Κωνσταντινίδη, ωραίο κοντρόλ. Να η παλιά τώρα, δεν μπορούσε κανείς να πάρει την μπάλα σε αυτό το ύψος. Κωστένογλου, προλαβαίνει και γυρίζει το Ατματζίδη. Ζήκος. Κωστής. Κωστής. Αριστερό η μπαλιά για τον Γιωβάνοβιτς. Να η κεφαλιά πάσα για τον Κατσουράνη, αφύλακτος. Στη συνέχεια δεν κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Offside ο Σολάκης. Κωνσταντινίδης, φάουλ βλέπει ο Νίκου. Thank you.
Σολάκης. Σολάκης δυνατά. Γυρίζει για τον Επαλέ. Καμερουνέζος. Αλλάζει πορεία η μπάλα. Κόρνερ. Αφού βρήκε στο κεφάλι του Δέλα. Στο 81. Κεφαλιά πάνω τα δοκάρια του Ατματζίδη από το Λιγνό. Ο Αρχοντίδης θα ρίξει το παιχνίδι τον Ιωάννου, βγάζοντας τον Γιωβάνοβιτς. Για τα τελευταία 8 λεπτά. Στόχος της ομάδας της Πάτρας είναι να κρατήσει το 0. Βγάζει και το δεύτερο επιθετικό λοιπόν. Ο Κωνσταντινίδης πολύ ωραία για τον Κοπιτσί. Εκείνος αμέσως στη σέντρα. Νικολαίδης δεν πιάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Κοπιτσής. Πέτκοφ. Ζήκος. Για τον Κωνσταντινίδη. Κόβεται εκείνος από τον Κορδονούρη. Νατροσβίλη. Φεύγει ο Σολάκης. Τρίπλα του Σολάκη πάνω στον Καψί. Κλείστηκε ο Κοπιτσής, πήρε το φάουλ. Δέλας. Κωνσταντινόγλου. Κασάπης, Πέτκοφ, Νικολαίδης. Θέλει να βρει τον Κωνσταντινίδη, ήταν εύκολο ανάμεσα στις συμπληγάδες. Κωνσταντινόγλου. Παναχαϊκή με τον Κωστή. Για μια ακόμη φορά τα δεξιά που είναι η δυνατή της πλευρά. Επαλέ. Για τον Κωστή. Σέντρα στον Καψί και από εκεί στον Ατματζίδη. Ατματζίδης. Νικολαίδης. Ναβάρο. Νατροσβίλη, ο οποίος έχει ανοίξει ένα μέτωπο με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Εδώ φάουλ επί ο Νίκου στην ενέργεια του Καψί. Ο Νατροσβίλη υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών της ΑΕΚ, με τους οποίους είχε ένα πρόβλημα από μια φάση νωρίτερα. Έκανε άσχημα το φάουλ. Η παλιά του Κασάπη για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης φεύγει, ενώ ο Μπαρτιμάς έχει βγει πολύ μακριά από την αιστεία του, για να δούμε αυτή τη φάση και την εξέλιξή της με τη σέντρα. Εκεί έχασε την ισορροπία του ο Μαλαδένης που ζητάει πέναλτι από τον Νίκου. Στο 86 αυτή η φάση σε ευκαιρία για την ΑΕΚ που περνάει ανεκμετάλλευτη.
Αρετά και τον Κίτσι. Δέλλας. Κασάπης. Αλλάζουν τώρα παιδί ΣΑΕΚ. Μαλαδένης. Νικολαίδης αφήνει καταπληκτικά για τον Κωνσταντινίδη. Τον γκολ για την ΑΕΚ στο 87. Τρία λεπτά πριν από τη λήξη, ο Κωνσταντινίδης λυτρώνει την ομάδα του Παδιακάκη μετά από ένα υπέροχο συνδυασμό τριών παιδιών της ΑΕΚ. Το πέμπτο γκολ του Κωνσταντινίδη στο πρωτάθλημα. Άλλαξαν την μπάλα με κινηματογραφικό τρόπο Μαλαδένης, Νικολαίδης και Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν αποδέκτης της ενέργειας του συμπαίκτη του. Πλάσαρε. Παναχαϊκή ΑΕΚ 0-1. Κωστής. Για τον Επαλέ. Καμερουνέζος αμέσως. Το δοκάρι για την Παναχαϊκή. Με τον Κατσουράνη και πάλι που τελικά αποδεικνύεται μοιραίος παίκτης σήμερα για την ομάδα της Πάτρας. Χάνει μία ακόμη ευκαιρία. Και το 0-1 παραμένει αμέσως μετά τον γκολ της ΑΕΚ αυτή η φάση. Μαλαδένης βγαίνει από το παιχνίδι, ο Μάρκος τα τελευταία λεπτά. Απογοήτευση για τους φίλους της Παναχαϊκής, καθώς η ομάδα του έχανε τις ευκαιρίες, όμως φαίνεται να είναι κοντά στο να χάσει και το παιχνίδι. Επαλέ. Ναβάρο. Λάθος στη συνέχεια. Μπει ο Γκίτς στο παιχνίδι, Κωστής. Μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Κωστένογλου. Ένα λεπτό ακόμη για τη λήξη, για την ολοκλήρωση των 90. Τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων θα υπάρξουν στο παιχνίδι. Τον Ατροσβίλη το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Ζήκο που ζήτησε φάουλ. Κοπιτσής, Κωστής. Παρέμβαση του Κοπιτσή πλάγιο. Το γύρισμα από τον Κίτσι. Σολάκης δεν έχει πολλές επιλογές. Γυρίζει όμως τον Ναβάρο. Ο Ισπανός με το αριστερό πάνω στο Κωστένογλου. Επαλέ. Να η παλιά του, το γκολ. 1-1 στο 90. Η σοφάριση για την Παναχαϊκή. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Πάτρα. Κατσουράνης τελικά λυτρώνεται ο ίδιος αφού καταφέρει να σκοράρει. Έγινε η παλιά από τον Επαλέ. Στάθηκε η άμυνα της ΑΕΚ, δεν κοιτήθηκε κανείς. Ο Κατσουράνης βγήκε από πίσω και πλάσαρε τελικά τον Ασβατζίδη σε αυτή τη φάση ακριβώς το 90. Ξέσπασε για τους γηπεδούς. Πλέον παίζονται μέσα σε 3 λεπτά, 2 γκολ. Και τώρα ο Καταγράφης θα ρίξει το παιχνίδι του Σαββέσκη για το τυπικό της υπόθεσης. Αν και είναι πολύτιμα και τα
Δύο λεπτά που απομένουν. Φάουλ για την ομάδα της Πάτρας. Ατροσβίλη στο φάουλ. Δέλλας. Κασάπης. Λάθος. Το πλάγιο για την Παναχαϊκή. Πατσουράνης που τραυματίστηκε ίσως στη φάση του γκολ. Ίσως νωρίτερα. Θα αφήσει το παιχνίδι. Ήταν ο παίκτης βαρόμετρο της ομάδας του Αρχοντίδη. Έχανε τις ευκαιρίες η ομάδα του. Έμεινε πίσω στο σκορ, έβαλε εκείνος τον γκολ, έφτασε στην ισοφάριση λοιπόν. Θα γίνει και η αλλαγή για την ΑΕΚ, ο Πέτκοφ θα βγει, ο Σαβέρσκι θα περάσει για τα τελευταία δύο λεπτά. Επαλέ, το πλάγιο από την παρέμβαση του Κασάπη. Τώρα. Ατματζίδης. Κωνσταντινίδης. Στένογλου, πλάγιο. Έχουμε πίσω τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναχαϊκή ΑΕΚ 1-1. Μια ακόμη ισοπαλία διαγράφεται. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ των δύο ομάδων. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Ζήκος. Το σφύριγμα του Νίκου, το τέλος του αγώνα. Το 1-1 με τα γκολ στο τελευταίο τρίλεπτο για την ΑΕΚ από τον Κωνσταντινίδη στο 87, για την Παναχαϊκή με τον Κατσουράνη που είχε χάσει 1-3 και κατόρθωσε να σκοράρει στο 90. Οι παίκτες πάντως φεύγουν αγκαλιασμένοι, συγχαίροντας ένας τον άλλο. Είναι και ευκαιρία για πολλά παιδιά να πάνε κοντά στα ενδάλματά τους.